ο Άγιος αγιαστεί το αίτη και ο ρηπαρός ρηπαρευθεί το αίτη. Λέγει εις την Αποκάλυψη προφητικά, γιατί είναι προφητικό βιβλίο η Αποκάλυψη. Τι μας λέει δηλαδή, ότι όσο θα περνούν τα χρόνια, ο Άγιος θα γίνεται ακόμα πιο Άγιος. Και όπως μας έχουν πει Άγιοι Πατέρες, στα έσχατα των εσχάτων, στα χρόνια του Αντιχρίστου, θα διαλάψουν οι μεγαλύτεροι Άγιοι, οι μεγαλύτεροι Άγιοι όλων των αιώνων. Γιατί ακριβώς θα έχουν να παλέψουν με τον διάβολο τον ίδιο και με όλες τις μεθοδίες, αλλά και με όλο τον κόσμο, ο οποίος θα έχει δαιμονοποιηθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου και θα έχει υποταχθεί στον διάβολο και στον Αντίχριστο. Και απ' την άλλη, ο ρηπαρός ρηπαρευθεί το αίτη. Ο ρηπαρός, ο αμαρτωλός, ο αμετανόητος, θα γίνεται όλο και ο πιο αμετανόητος. Και έτσι το χάσμα θα αυξάνει. Θα υπάρχει τεράστια απόσταση ηθική, θα λέγαμε πνευματική, μεταξύ των ανθρώπων της Εκκλησίας και των ανθρώπων του κόσμου. Και αυτό το βλέπουμε στις μέρες μας. Όλο και μεγαλύτερο γίνεται το χάσμα και η απόσταση. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, κάποια στιγμή δεν θα μπορούμε να ζούμε μέσα στις πόλεις οι χριστιανοί. Και γιατί τα λέγω αυτά, διότι καθημερινά διαπιστώνουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι ο κόσμος, οι άνθρωποι, οι μακράν του Θεού, αλλά δυστυχώς και κάποιοι χριστιανοί από άγνοια, βέβαια περισσότερο, που ακολουθούν και λίγο τον κόσμο, πέφτουν σε αμαρτίες όλο και μεγαλύτερες. Πρόσφατα είδα μία μελέτη που μιλάει για κάποια μέσα τα οποία προξενούν έκτρωση. Και δυστυχώς και κάποιες κοπέλες, κάποιες υποψήφιες μητέρες δεν το γνωρίζουν αυτό. Και ποια είναι αυτά τα μέσα, αφενός μην είναι το σπιράλ, το ενδομήτριο σπιράλ, και αφετέρου είναι τα αντισυλληπτικά χάπια. Εκτός από το χάπι της επόμενης ημέρας, όπως λέγεται, το οποίο είναι οπωσδήποτε εκτρωτικό, αλλά και τα αντισυλληπτικά δυνάμει έχουν δηλαδή και αυτή τη δυνατότητα και υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να δημιουργήσουν και έκτρωση. Και αυτό το λέγω έτσι με πόνο για να το γνωρίζετε και να το λέτε και στα νέα παιδιά, στα νέα κορίτσια που δυστυχώς τα παίρνουν όλα αυτά, από άγνοια βέβαια, και διαπράττουν βέβαια το αμάρτημα της αποφυγής τεκνογωνίας, γιατί για αυτό το σκοπό τα χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα, το οποίο και αυτό είναι μέγιστο απάρτημα, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, αλλά διαπράττουν και το μεγαλύτερο αμάρτημα που είναι η έκτρωση, που είναι ο φόνος. Ο οποίος ο φόνος, όπως το ομολογούν αυτές οι γυναίκες που το έχουν κάνει, προξενεί ένα τεράστιο σοκ στη μητέρα, στην υποψήφια μητέρα, που δεν έγινε, δεν αξιώθηκε να έχει το παιδί στην αγκαλιά της, γιατί το απέρριψε, και ψυχολογικά προβλήματα και κατάθλιψη και δάκρυα και στεναγμούς που κρατούν μια ζωή. Γιατί είναι, όπως και να το κάνουμε, είναι φόνος και πάλι, μάλιστα ιδεχθέστατος φόνος ενός ανυπεράσπιστου, του πλέον ανυπεράσπιστου όντως, ενός εμβρίου. Αυτά λοιπόν για ενημέρωσή μας. Και το άλλο βέβαια που έχουμε να πούμε, που είναι και αυτό μες στην επικαιρότητα, είναι ότι όσο ο άνθρωπος ανοίγεται στην αμαρτία, τόσο και σκλαβώνεται, τόσο και υποδουλώνεται στον πειρασμό, στον πονηρό, τόσο χάνει και τη λογική του, τρελαίνεται. Τώρα με τις νέες ταυτότητες μας ζητάνε να υπογράψουμε κάτω από ένα τσιπάκι και από μία μαύρη ταινία που δεν θα ξέρουμε τι έχει μέσα και δεν λένε τι έχει μέσα. Ρωτήθηκαν και δεν αποκαλύπτουν τι έχει μέσα. Ένας που έχει στοιχειώδη λογική υπογράφει ποτέ κάποιο κείμενο που να μην ξέρει τι γράφει. Βάζει από κάτω την υπογραφή του. Αυτό μας ζητάει τώρα ο διάβολος να κάνουμε και τα όργανα του. Να υπογράψουμε κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι. Και αν αυτός έχει γράψει, για παράδειγμα, ότι εγώ δηλώνω υποταγή στον Σατανά, θα το υπογράψουμε εμείς αυτό από κάτω. Ή δεν ξέρω τι άλλο, αυτοί που αγαπάνε και τα χρήματα, μπορεί να γράψει ότι εκχωρούν όλη την περιουσία του στο κράτος. Ό,τι θέλουν μπορούν να γράψουν. Και μάλιστα μας λένε ότι αυτό το τσιπάκι είναι και αναπροσαρμόσιμο. Δηλαδή
μπορεί και να παίρνει καινούργια δεδομένα. Ποιος θα τα βάζει στα δεδομένα και ποια θα είναι αυτά τα δεδομένα. Δεν μας λένε. Λοιπόν, η στοιχειώδης λογική μας φωνάζει. Το ίδιο φώναζε και για τα εμβόλια, τα διαβόλια. Κι όμως τρέξανε εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη και το κάνανε. Τι κάνανε, πήρανε μέσα τους ένα φάρμακο που δεν ήταν εγκεκριμένο. Δεν ήταν εγκεκριμένο επίσημα. Ένα φάρμακο που δεν είχε έγκριση, το βάλανε μέσα τους. Και τώρα πεθαίνουν, δυστυχώς. Λυπούμαστε γι' αυτό. Αλλά εντάξει, δεν φοβάσαι το Θεό. Τη στοιχειώδη λογική δεν τη διαθέτεις. Κι όμως, ο διάβολος αυτό κάνει. Παίρνει από τον άνθρωπο και την απλή λογική. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας, για να παραμείνουμε δρέκια μετακίνητοι στο Χριστό μας και να μην χάσουμε και το μυαλό μας, τη στοιχειώδη λογική μας. Γιατί αυτό κάνουν τώρα αυτοί οι παγκοσμιοποιητές, οι λεγόμενοι θεσμοί. Μα ποιοι είναι αυτοί οι θεσμοί? Βγήκε κάποιος στη Βουλή και είπε, θα πρέπει, λέει, να κάνουμε υπακοή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους θεσμούς. Μα ποιοι είναι αυτοί οι θεσμοί που πρέπει να τους κάνουμε υπακοή? Και είναι πάνω από το κράτος μας, πάνω από την κυβέρνησή μας. Εμείς γνωρίζουμε την κυβέρνησή μας που ψηφίσαμε. Ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να τους κάνουμε υπακοή? Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι. Είναι αυτοί που λέγονται Ροκφέλλερ και Ρότσιλντ, όλοι αυτοί οι μεγαλοτραπεζίτες. Αλλά δεν το λένε, τολμάζουν να το πούνε αυτό, ότι αυτοί κυβερνάνε τον πλανήτη, αφού έχουν δέσει με χρέη υπέρογκα όλα τα κράτη και όλες τις κυβερνήσεις, και όλοι οι κυβερνήτες και κυβερνήσεις είναι πιόνια τους, το κοινό μυστικό δηλαδή. Αλλά επιτέλους, εμείς που τα γνωρίζουμε αυτά, δεν πρέπει να ξυπνήσουμε και να μιλάμε και να διαφωτίζουμε και τους άλλους που δεν τα γνωρίζουν. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω στην αγάπη σας, για να μείνουμε σταθεροί στο Χριστό μας και να μην χάσουμε την πίστη μας ποτέ, ούτε να υπογράψουμε την καταδίκη μας και να πάμε σαν, όπως λένε, πρόβατα στη σφαγή, αλλά να αντισταθούμε με όλη μας τη δύναμη σε όλη αυτή την υποδούλωση που επιχειρείται στο σατανικό αυτό σχέδιο, που στοχεύει στην υποδούλωση όλων των ανθρώπων και στον απόλυτο έλεγχο, όχι μόνο πλέον των περιουσιών μας και των σωμάτων μας, αλλά και των ψυχών μας, με τον λεγόμενο μεταανθρωπισμό που προωθούν και τα τσιπάκια στον εγκέφαλο που θέλουν να φυτέψουν και την αλλαγή στο DNA που επιχειρούν και έχουν καταφέρει σε έναν βαθμό με τα διαβόλια που έκαναν στους ανθρώπους. Σε όλα αυτά εμείς θα πούμε ένα μεγάλο όχι και θα μείνουμε σταθεροί, ακόμα και αν είμαστε μόνοι μας, μέχρι τέλους. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.